Through Oblivion in Flames, τον πρόλογο του σημερινού TV War, το οποίο TV War σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα είναι κάπως διαφορετικό, γιατί η παρέα σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της εκπομπής θα μας κάνει ένας άνθρωπος, τον οποίο οι περισσότεροι από εσάς τον ξέρετε μέσα από τις σελίδες του Metal Hammer, πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή του περιοδικού, πολλά χρόνια στην παρουσίαση της ραδιοφωνικής. Εκπομπή του Metal Hammer είναι η Μαρία Βασιλείου. Τι κάνεις, Μαρία μου? Γεια σου, Χάκο. Καλό ξεκίνημα στην 16η σεζόν του TV War. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. In Flames. In Flames και Siren Charms, ο νέος τους δίσκος. Alternative Metal πια για τα καλά. Η εστροφή που έχει γίνει στον ήχο τους απέχει πια τελείως από τον ήχο του μελωδικού σουηδικού death που μας είχαν. Που με αυτόν τον ήχο μάλλον γίνανε γνωστοί. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το εκλάβουν οι οπαδοί των In Flames και τι προσδοκίες έχουν πια. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουν πολλές προσδοκίες, γιατί αυτή η μεταστροφή στον ήχο έχει αρχίσει να γίνεται εδώ και δύο άλμπουμς τουλάχιστον. Και νομίζω ότι αυτό πια είναι ένα απόλυτα ολοκληρωμένο, ευχάριστο και εύκολο στην ακρόαση, αν μη τι άλλο, αλλά alternative metal άλμπουμ. Ωραία. Οι In Flames λοιπόν έγραψαν τον πρόλογο του σημερινού TV War και πάμε να δούμε τώρα ένα συγκρότημα, το οποίο και το αγαπάμε ιδιαίτερα τόσο εδώ στο TV War, όσο και στο Metal Hammer, όσο και έξω από αυτό στη ζωή μας. Ολόκληρη είναι η Fates Warning. Πόσες μέρες. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου είναι δύο μήνες σχεδόν, όπου θα εμφανιστούν μαζί με τους 649 και με τους Headless και το περιμένουμε όπως κάθε τους εμφάνιση άλλωστε. Θέλω πολύ να δω το setlist, να το ακούσω μάλλον εκείνο το βράδυ, γιατί ουσιαστικά η τυπική περιοδία για την πρόθεση του τελευταίου τους άλμπουμ έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει τίποτα το τυπικό γύρω από τους Fates Warning έτσι κι αλλιώς. Ισχύει και αυτό, ναι. Οπότε τώρα πια μπορούμε όλοι να προσδοκούμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, να βάζουμε στοιχήματα, να προσευχόμαστε, γιατί άλλωστε υπάρχει μια διάσταση θρησκευτική, σωστά, κατανεκτική. Πνευματική. Λοιπόν, Fates Warning είναι στο Firefly από το τελευταίο τους μέχρι στιγμής άλμπουμ. Πάμε να τους δούμε και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για τους Rotting Christ. Εδώ λοιπόν και υπό τους ήχους των αγαπημένων μας Nevermore, ας δούμε λίγο το νέο τεύχος του Metal Hammer, το οποίο κυκλοφορεί με τους Rotting Christ, με τον Σάκη στη μία όψη και τους Accept στην άλλη. Ενώ στις σελίδες μέσα του εντύπου μπορούμε να διαβάσουμε θέματα για τους Cannibal Corpse, Godsmack, Paul Bearer, Nachmistium, Blues Pills, Dagger, Goat Horde και πολλούς άλλους. Ενώ με το Hammer που κυκλοφορεί υπάρχει και ένα CD, Rotting Christ, 25 Years, The Path of Evil Existence. Μια συλλογή των Rotting Christ, την οποία την έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Σάκης με 16 τραγούδια, κάποια από τα οποία είναι πρώην ακυκλοφόρητα και αρκετά σπάνια. Και στο πολύ μεγάλο αφιέρωμα που υπάρχει για τους Rotting Christ μέσα στο Hammer, Μαρία, έχεις γράψει πάρα πολλά πράγματα. Όχι, εγώ, ο Σάκης. Για πες. Το ρωτούσα. Mm-hmm. Ο Σάκης απαντούσε. Η Rotting Christ είναι μια ιστορία από μόνο τους. Είναι η ιστορία του ελληνικού metal, τροποτινά. Μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω αυτό το συγκρότημα που κλείνει φέτος τα 25 του χρόνια, να κοσμεί το εξώφυλλο ενός περιοδικού που κλείνει φέτος τα 30 του χρόνια. Και αυτό για μένα δεν είναι απλά ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ να διαβάσω, αλλά είναι και μια εικόνα μεγάλης συμβολικής δύναμης, αν θέλεις. Τώρα για τους Rotting Christ τους ίδιους, ο Σάκης εξιστορεί τα πράγματα πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ουσιαστικά. Ποιο σου έκανε εντύπωση μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες που διηγεί το Σάκη? Αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση με τους Rotting Christ είναι η ακεραιότητά τους ως μουσικούς, ως μπάντα, ως αυτό που προσβεύουμε. Θα δούμε το After Dark I Feel βίντεο από το Sleep of the Angels. Ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο και το βίντεο κλιπ έχει σκηνοθετήσει και έχει επιμεληθεί γενικότερα ο Βασίλης Αρναούτογλου. Ένας καλλιτέχνης που κάποια στιγμή πρέπει τα ελληνικά γράμματα να τον ανακαλύψουν. Καλό θα ήταν. Κυνηγήθηκε πάρα πολύ, θεωρήθηκε αιρετικός. Του σαμποτάρανε καλλιτεχνικές εκθέσεις. Ο Βασίλης Αρναούτογλου ήταν ζωγράφος, ήταν εικαστικός, είχε ασχοληθεί με το 3D animation, με τα κινούμενα σχέδια, ήταν και συγγραφέας. Είχε γράψει το Φραγγέλιο και το Κονάριο, δύο βιβλία που απαγορεύτηκαν και μετά εξαντλήθηκαν, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε πια να τα βρούμε εύκολα. Στη συνέχεια έβγαλε τους Έκτους Αγγέλους από τις εκδόσεις Αρχέτυπου. Και ήταν εκεί πάνω σε αυτή τη φάση που συνεργάστηκε με τους Rotting Christ για το After Dark I Feel. Ένα εκτόπισμα αισθητικής. Mm-hmm. Και το τραγούδι και το βίντεο κλιπ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να τους δούμε. Είναι η Rotting Christ και τα λέμε σε λίγο, αφού θα δούμε την επικαιρότητά μας, θα επανέλθουμε για να δούμε σε πρώτη προβολή το νέο βίντεο των War Drum. Φύγαμε. Εδώ λοιπόν στο TV War του Manda και του Metal Hammer και υπό τους ήχους των Armored Saints, θα σας υπενθυμίσουμε το πώς μπορείτε να
επικοινωνείτε με την εκπομπάρα. Τα email έρχονται στο tvwar@mad.tv. Ενώ έχουμε και τη σελίδα μας στο facebook.com, κάθετος tvwar, like εκεί και μιλάμε και από εκεί μέσα. Διαγωνισμό σήμερα, προσφορά του No Remorse Records, δύο βινιλιάρες, Jacob's Dream, Jacob's Dream και Jacob's Dream, The Demo Years. Όσοι ξέρουν, εκτιμούν για να διεκδικήσετε τα δύο εξαιρετικά αυτά κομμάτια βινιλίου. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και θα βρείτε τις λεπτομέρειες και πάμε να δούμε τα της επικαιρότητος τώρα. Symphony X. Τέσσερα χρόνια μετά τη δισκάρα Iconoclast, οι Αμερικάνοι που έτσι κι αλλιώς κυκλοφορούν μόνο δισκάρες, ετοιμάζουν σιγά σιγά τη νέα τους δουλειά, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά τους θα ακούγεται σαν μία μίξη του Paradise Lost με το The Odyssey. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά από μία τέτοια δήλωση, η λίμπιντο εκτοξεύεται και δεν μαζεύεται. Αγάπη και σέβας για την γκρουπάρα. Lamb of God! Lamb of God is not a household name that everybody talks about, but at the same time, they're one of the biggest heavy metal bands around. I never dreamed that we would be nominated for a Grammy or having the number two record in the country. Το ντοκιμαντέρ του συγκροτήματος που προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες τη σεζόν που μας πέρασε και περιγράφει την καθημερινότητα του συγκροτήματος όταν αυτό βγαίνει σε περιοδεία, κυκλοφορεί και σε ένα DVD με έξτρα υλικό για να το δούμε και εμείς που το σινεμά της γειτονιάς μας μας έχει πήξει στον σούπερ ήρωα και στην αισθηματική κόμεντι. Η ζωή στο δρόμο είναι γεμάτη ανατροπές και ειδικά στην περίπτωση των Lamb of God. Οι ανατροπές αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα ζώρικες αφού όπως θυμόμαστε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του συγκροτήματος στην Τσεχία ένας οπαδός έχασε τη ζωή του μετά από stage diving με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής του γκρουπ, ο Randy Blythe, να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία. Queensryche, για όσους λίγους έχουν μείνει ακόμα να ενδιαφέρονται. Οι Queensryche, ή εν πάση περιπτώσει ό,τι έχει μείνει από αυτούς, ετοιμάζουν το νέο τους δίσκο που από ό,τι μας ενημέρωσαν θα κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους. Εδώ στο TV War μας αρέσει ο Λατόρε ή Λατόρε βερσιόν του συγκροτήματος και πιστεύουμε πως θα ακούσουμε ωραία μουσική από το συγκρότημα. Εννοείται πως τίποτα δεν μπορεί να είναι σαν τους αυθεντικούς Queensryche, αλλά από το ναυάγιο των τελευταίων ετών η τωρινή κατάσταση είναι σίγουρα προτιμότερη. Με Σούγκα! Are you fucking ready? Το συγκρότημα συμπληρώνει 25 χρόνια από την κυκλοφορία του παρθενικού του EP και το γιορτάζει με την έκδοσή του live, διπλό CD, DVD, Blu-ray κτλ. Δύο Φίντιαν Τρέκ, το οποίο και θα έχουμε στα χέρια μας σε μερικές μέρες. Τα πλάνα της κυκλοφορίας πάρθηκαν από την περιοδία Δύο Φίντιαν Τρέκ, όπως και από την εμφάνιση των Σουηδών στο Wacken Festival, ενώ ακόμα στα πλαίσια της αργύρης αυτής επαιτίου θα επανακυκλοφορήσουν το EP Άι με το φοβερό εκείνο 25 λεπτό ομώνυμο τραγούδι που ξαφνικά έκανε το χάος να μοιάζει φιλικό και ευίωνο. Manowar! Νέο δίσκο, λέει, ετοιμάζουν οι βασιλείς και γι' αυτό το λόγο ακύρωσαν την αμερικανική τους περιοδία, λες. Και όταν την έκλειναν, δεν το ήξεραν πως θα γράψουν δίσκο, εκτός αν η Μούσα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή της πάνω από το κεφάλι του αρχηγού ως άλλη πύρινη γλώσσα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εμπιστευόμαστε, όσο μας πορώνεις, τόσο μας πληγώνεις, όσο μας πληγώνεις, τόσο μας πορώνεις και τέτοια, αλλά από την άλλη, οι βασιλείς μπορεί να μην βιαστούν κιόλας, μπορούν κάλλιστα να βγάλουν ένα διπλό ή τριπλό DVD ή να ετοιμάσουν και το Hell to England 2015. Τέλος, η Woven War είναι το συγκρότημα που δημιούργησαν οι πρώην As I Lay Dying με τον τραγουδιστή Shane Blay, αφού ο πρώην τραγουδιστής τους, ο Τι Λαμπέσης, βρέθηκε πίσω από τις φυλακές στα Κάγκελα, ένοχος για την απόπειρα δολοφονίας της γυναίκας του. Το ντεμπούτο των Woven War κυκλοφορεί και αυτό είναι το πρώτο βίντεο από εκεί. Now it's all hollow.
Στο TV War λοιπόν του Madcat του Metal Hammer μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, παρέα πάντα με την Μαρία τη Βασιλείου από το Metal Hammer. Το Χάκο Περβανίδη. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να αγαπούμε τους Type O Negative. Πάρα πολύ. Και το χιούμορ του σίγουρα ήταν ένας από αυτούς. Σαρκασμός. Μαύρος σαρκασμός. Για πες μου για τους War Drums, σου αρέσουν αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα. Μπαντάρα θα τους έλεγα. Μπαντάρα θεοί, ναι. Μπαντάρα. Νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο, όχι ελληνικό, στο παγκόσμιο power metal. Θα συμφωνήσω. Και όσοι τους είχαν γνωρίσει από το Desolation, από το δεύτερο του άλμπουμ δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που γίνεται στο Messenger το περίμεναν και δικαιώθηκαν απόλυτα και αυτοί και αυτοί που το περίμεναν. Ιδιαίτερα πολύ άσχολοι όλοι οι War Drum, ο κιθαρίστας τους ο Κώστας, εκπληκτικός μουσικός. Έχει και ένα άλλο σχήμα που τρέχει παράλληλα, τους Jaded Star, μαζί με τη μάχη. Το μόνο δείγμα γραφής που έχουμε από τους Jaded Star προς το παρόν είναι η συμμετοχή του στο tribute των Metallica που είχε κυκλοφορήσει με το Metal Hammer μετά από λίγο καιρό, στο My Friend of Misery. Από εκεί και πέρα, Jaded Star πρόκειται για μια ομάδα που σκοτώνει. Έχουν πάρει, κλέψανε από τους Ice Dirt τον drummer, τον Ράφαελ το Σαΐνι. Και μαζί με τον Μπάμπη τον Νίκο, που είναι πολύ γνωστός μουσικός στα underground κυκλώματα της Αθήνας συγκεκριμένα, νομίζω ότι θα μεγαλουργήσουν. Μάλιστα. Jaded Star αυτά, η War Drum. Αυτή την εποχή ετοιμάζονται για κάποιες εμφανίσεις από όσο μπορώ να ξέρω. Ο τραγουδιστής τους, ο φοβερός αυτός τύπος με το καταπληκτικό λαρίγκι, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, βρίσκεται στην Αμερική όπου προσπαθεί να κυνηγήσει κάποια πράγματα. Οι υπόλοιποι δουλεύουν πάνω σε καινούργιο υλικό και μας έκαναν πολύ μεγάλη τιμή που μας έδωσαν εδώ στο TV War να προβάλλουμε το νέο τους βίντεο κλιπ σε πρώτη μετάδοση. Είναι η War Drum λοιπόν στο Messenger, το βλέπουμε εκεί πίσω. Νομίζω πως έχεις επιβληθεί με κάθε τρόπο σήμερα εδώ στην εκπομπή. Δεν ξέρω πώς γίνεται και από τα ηχεία ακούγονται οι Sisters of Mercy. Το μόνο πράγμα που με χαλάει σε αυτό το τραγούδι. Για πες. Αυτό το νι στο τέλος. Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι Μάριαν. Δεν ήξερε. Έπαθε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πες μου για αυτούς τους φοβερούς Ελβετούς, τους Ελβάιτη. Άλλο ένα χτύπημα από τους Ελβάιτη. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο είναι το Origins, όπως τους ξέρουμε, όπως τους έχουμε αγαπήσει. Νομίζω ότι εδώ και δύο άλμπουμς μου δίνουν διαρκώς την αίσθηση ότι πρόκειται να γίνει κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ μεγάλο. Καταπιάνονται με μεγαλεπίβολες ιδέες και μονίμως παραλίγο δεν εκπληρώνεται αυτό. Κάνουν και πλούσιες έρευνες, κάτι που μου έλεγες. Είναι πρώτη φορά, από όσο θυμάμαι, που βλέπω σε credits album να αναγράφεται επιστημονικός σύμβουλος. Στο Origins, λοιπόν, υπάρχει ένας επιστημονικός σύμβουλος. Όπως καταλαβαίνεις, με έφαγε περιέργεια και το έψαξαν λίγο. Μιλάει για την ιστορία της Ελβετίας. Πρόκειται για έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, το όνομά του δεν πρόκειται να το θυμηθώ ποτέ, ο οποίος είναι ιστορικός αρχαιολόγος και έχει ειδικευτεί στους ρωμαϊκούς πολέμους, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δηλαδή συγκεκριμένα τους γαλατικούς. Μάλιστα. Αυτούς που τελείωσαν με την Αλέσια. Στον Αστερίξ Ελβετούς. Που κανείς δεν πρέπει να μιλάει για την Αλέσια. Κανείς δεν θέλει να μιλάει για την Αλέσια. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση στο νέο άλμπουμ των Ολουβάιτ είναι ότι την παραγωγή την έχει κάνει ο Τόμι Τιμπάρον των Coroner, γι' αυτό ένα σπουδαίο credit από μόνο του. Και με τους Ολουβάιτ έχουμε μάθει και σε πολλές καινούργιες λέξεις. Hardy Guardy και τέτοια. Όλα αυτά τα όργανα που χρησιμοποιούν. Αυτό κάνουνε. Πάντως είναι από τα πιο σοβαρά σχήματα που υπάρχουν στο λεγόμενο folk metal. Καταρχήν, μέσα στα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ αυτό το είδος. Που αν θυμάσαι είχε απλωθεί παντού. Νομίζω ότι όλοι πια σοβαρευτήκανε και ακούνε πια Skyclad. Οπότε έχει επανέλθει μια ισορροπία. Ωστόσο, νομίζω πως ναι, η Ελβάιτη είναι ακόμα το folk συγκρότημα για το οποίο αξίζει να μιλάμε. Καταπληκτικό αν αυτό ήταν κείμενο, την ατάκα αυτή θα την έβαζα τσιτάτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Ελβάιτη στο νέο τους βίντεο. Επιστρέφουμε με classic metal clip και στη συνέχεια θα τα ξαναπούμε εδώ με τη Μαρία. Φύγαμε. Πάμε σιγά σιγά και στο σημερινό Classic Metal Clip, όπου και θα ασχοληθούμε με ένα συγκρότημα που αποτελεί τον ορισμό αυτού που λέμε κλασικό heavy metal. Ένα σχήμα που υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του 70, δισκογραφία από το 1979, έχει κάνει δύο μεγάλα διαλύματα στην πορεία του και έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 14 studio album. Θα μιλήσουμε για ένα σχήμα που έχει πουλήσει 17 εκατομμύρια δίσκους και που η σημερινή του ενσάρκωση αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα comeback στην ιστορία αυτής της μουσικής, με τα τελευταία τους άλμπουμ να έχουν βρεθεί στις υψηλότερες θέσεις των charts από οποιαδήποτε άλλη δουλειά τους στο παρελθόν.
Σήμερα στο Classic Metal Clip μιλάμε για τους Accept. Οι ρίζες των Accept λοιπόν εντοπίζονται στο Solingen της Γερμανίας, όπου ο τραγουδιστής Udo Dirk Schneider και ο κιθαρίστας Michael Wagner δημιουργούν τους Band X, οι οποίοι και λειτουργούν σε επίπεδο γειτονιάς για κάποια χρόνια και σταδιακά, μετά από πολλές αλλαγές μελών, θα ονομαστούν Accept. Οι μεγάλες μεταγραφές γίνονται στα μέσα των 70s, όπου στο σχήμα προσχωρεί ο κιθαρίστας Wolf Hoffmann και ο μπασίστας Peter Baltes, ενώ ο Wagner αποχωρεί για να πάει στο Αμέρικα και να διαπρέψει ως παραγωγός, κάνοντας δίσκους για τους Skid Row, White Lion, Dokken, Motley Crue, ενώ θα μιξάρει και δίσκους σαν το Master of Puppets, το Na, Metallica και το No More Tears του Ozzy. Το 1976 οι Accept κερδίζουν έναν τοπικό διαγωνισμό συγκροτημάτων και αποκτούν το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο, το οποίο και αξιοποιούν δύο χρόνια αργότερα, ηχογραφώντας τον πρώτο τους δίσκο που κυκλοφόρησε κάτω από το όνομά τους το 1979, περιέχοντας τραγούδια που το συγκρότημα έπαιζε στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του. Ο δίσκος δεν γνωρίζει κάποια ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά επιτρέπει στο σχήμα να κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις εκτός των συνόρων της Γερμανίας σε γειτονικές χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία. Για τον δεύτερο τους δίσκο, οι Accept ψάχνουν ένα εμπορικό τραγούδι και εμπιστεύονται τον Alex Young της οικογένειας των Young, που τους δίνει μία σύνθεση που είχε αρχικά γράψει για το συγκρότημα των μικρών του αδερφών, για τους AC/DC, η οποία όμως και δεν είχε καταλήξει σε κάποιο δίσκο τους. Είναι το I'm a Rebel που τελικά θα βαφτίσει και τη δεύτερη δισκογραφική προσπάθεια του συγκροτήματος. Στο δίσκο υπάρχουν ορισμένες σπουδαίες στιγμές όπως το China Lady και οι μπαλάντες The King και No Time του Lose, τις οποίες και τραγουδά ο μπασίστας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι Accept δεν έχουν βρει ακόμα τον ήχο τους, πράγμα που θα συμβεί στην τρίτη τους δουλειά, το Breaker, που κυκλοφορεί το 1981. Το I'm a Rebel ήταν ένα αποπροσανατολισμένο άλμπουμ στο οποίο αναμίχθηκε πολλής κόσμος. Αντίθετα, το Breaker ήταν ο δίσκος όπου οι Accept ήχησαν όπως ακριβώς ήθελαν. Μεγάλες στιγμές, το Starlight, το ομώνυμο τραγούδι, το Run If You Can, Can't Stand The Night, Midnight Highway, Breaking Up Again, όπως και το Son of a Bitch, το οποίο αφιέρωσαν στην πρώην δισκογραφική τους εταιρεία, και το τραγούδι λόγο κρίθηκε για να επαναηχογραφηθεί με αλλαγμένο ρεφρέν. Τέταρτο άλμπουμ για τους Accept είναι το Restless and Wild. Ένα ξεκάθαρο δεκάρι, μια μνημειώδη στιγμή του heavy metal των 80s, με το καταπληκτικό και απόλυτα συμβολικό εξώφυλλό του. Το άλμπουμ περιέχει τα πάντα, είναι μια τελειότητα, από την πρώτο speed φάση του Fast as a Shark μέχρι και το επικό φινάλε με τον ύμνο των ύμνων, Princess of the Dawn. Σκέτη μαγεία και επιτέλους οι οπαδοί ανά την υφήλιο αναγνωρίζουν το συγκρότημα. Τότε είναι που έχουμε και την πρώτη ρήξη στις σχέσεις Hoffman-Udo, τον οποίο Udo για ένα φεγγάρι τον αντικαθιστά ο Carl Holthaus τον Stiller, ο οποίος τελικά όμως θα μπει από την μία πόρτα για να βγει από την άλλη για να επιστρέψει ο Udo στο συγκρότημα. Το 1983 είναι η χρονιά που οι Accept θα δουν τις πωλήσεις να εκτοξεύονται με την κυκλοφορία ενός ακόμα πιο κλασικό Είσαι ο Παρθενώνας άλμπουμ. Είναι το Balls to the Wall, όπου το σχήμα πιάνει κορυφή σε κάθε τομέα. Συνθέσεις, παραγωγή, απόδοση, στίχη, τα πάντα στην εντέλεια. Θα ακολουθήσουν και άλλα σπουδαία άλμπουμ, όπως το Metal Heart και το Russian Roulette. Το Udo θα φύγει, θα βγάλουν δίσκο με άλλο τραγουδιστή, θα διαλυθούν, θα επανενωθούν και ξανά από την αρχή. Και γενικότερα η καριέρα των Accept είναι γεμάτη από περιπέτειες και κόντρες, όπως επίσης είναι γεμάτη από θαυμάσια άλμπουμ και μεγάλα τραγούδια. Σήμερα στο Classic Metal Clip βλέπουμε το Balls to the Wall και πίσω. Το
Στο TV World λοιπόν του Μάντα και του Metal Hammer μπαίνουμε στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, παρέα πάντα με την Μαρία τη Βασιλείου από το Metal Hammer, όπου στο τρέχον τεύχος του Hammer και συγκεκριμένα στην ενότητα που ονομάζεται Horror και ασχολείται με τον ακραίο ήχο, βλέπουμε στο εξώφυλλο να βρίσκονται οι βασιλιάδες. Δεν νομίζω πως τους αξίζει ένα τέτοιο τίτλος. Βασιλιάς Κανίβαλος υπάρχει. Βασιλιάς Κανίβαλος. Ναι, που ξέρω το μισχέ κάνει μπάλα από τις ελληνικές ταινίες. Ναι, και αυτό. Συγγενείς, μακρινός. Για πες, Cannibal Corpse, εμένα μ' αρέσουνε. Δεν είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός τους, αλλά μ' αρέσει γιατί είναι φοβερά παιδιά. Δηλαδή, ο Φίσερ έχει τον καλύτερο σβέρκο που κυκλοφορεί στην πιάτσα. δεν παίζεται το άτομο. Ο Webster είναι προγκρεσιβά. Κάνει παρέα εκεί πέρα με Ζάρζο, με Watchtower και τα ρέστα. Ο Πάντο Μπράιαν έπαιζε στο Nevermore, οπότε ισχύει ότι είναι μορφάρα, θεός κτλ. Ο ντράμερ του που γράφει του στίχου είναι ένα φοβερό vegetarian τύπο. Για πες γενικώ λίγο, πόσο σκέφτεσαι. Και όλοι οι οικογενειάρχες. Ναι, πάρα πολύ καλά παιδιά. Και ο Corp Grinder είναι και φανατικό του WoW, World of Warcraft. Τον έχουν κάνει και ήρωα, νομίζω. Τιμητικά. Ναι. Για πες γενικώς το θέμα Cannibal σε φορά. Εμένα το αγαπημένο μου τσιτάτο σχετικά με τους Cannibal Corpse είναι ότι το αληθινό death ματώνει αυτάκια. Σωστό. Πάντως σίγουρα πολλά αυτάκια θα μάτωσαν σε αυτή την περιοδία που έκαναν πρόσφατα οι Cannibal μαζί με τους Avenged Sevenfold και με τους Trivium και με κάτι τέτοια ομορφόπεδα. Με κάτι τέτοια μοιράκια. Ναι, αλλά αυτή ήταν ωραία κίνηση πλάκα-πλάκα. Γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούν να ανοίξουν το κοινό των Cannibal Corpse και να του γνωρίσει και η νέα γενιά των οπαδών και να μάθει τις χαρές. Λοιπόν, Cannibal Corpse. Δεν έχουμε ακόμα βίντεο από το νέο τους άλμπουμ. Το περιμένουμε σε μερικές μέρες. Πάμε να τους δούμε σε κάτι από το πρόσφατο παρελθόν και επανερχόμαστε. Λατρεία η Paradise Lost. Λίγο. Μεγάλη αγάπη. Λίγο. Λατρεία η Paradise Lost, λατρεία και η Saxon όμως, Να δεις κάτι άλλο. Έρχεται λοιπόν και η Σαξονάρα 25 το Οκτώβριο για ένα ακόμα live, το οποίο για μία ακόμα φορά θα γράψει ιστορία. Ελπίζω να προλάβω να μάθω να σφυρίζω με τα δάχτυλα. Νομίζω ότι επιβάλλεται. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο Μπιφ επί σκηνής και κάτι άλλο τύπη που ξέρω από πίσω, τη Χαλαρία. Κοίτα, η Σάξον είναι δεδομένα από τα καλύτερα συγκροτήματα που έχουν πατήσει ποτέ πάνω σε αυτή τη γη και πέρα από αυτή. Είναι ένα από τα καλύτερα live, αν όχι το καλύτερο heavy metal live σχήμα. Στις συναυλίες τους δεν γίνεται να μην περάσει καλά. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ωραία είναι μια συναυλία Σάξον. Δώσε μου ένα στοιχείο. Εντάξει, ένα μικρό, ένα νέο κορίτσι σαν και εσένα, ρε παιδί μου, στο Σάξον. Τώρα κάποιοι άλλοι που είναι και λίγο προχωρημένη ηλικία είναι και συνδεδεμένοι, ρε παιδί μου, βιωματικά, αν θέλει. Αν και όλοι μπορεί να είναι, γιατί πάντα βγάζει συνεχώς δίσκους. Θα παίξουν από την Αγία Τριάδα του. Ναι. Τη δισκογραφική. Ναι, Strong Armor The Law, Wolves of Steel και Denim and Leather. Αχα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε του Σάξον σε μια φοβερή, πραγματικά καταπληκτική εκτέλεση του Frozen Rainbow, το οποίο έρχεται από τον. Πρώτα τους άλμπουμ, πριν από λίγο καιρό, οι Saxon κυκλοφόρησαν έναν unplugged δίσκο που ακόμα και εκεί ακούγονται πιο heavy από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Εκπληκτική λοιπόν η Saxon για μία ακόμα φορά, πάμε να τους δούμε. Θα έχουμε σε λίγο το σημερινό Visions from the Underground και μετά τον επιλογό μας. Φύγαμε! Πάμε λοιπόν και για το σημερινό Visions from the Underground, όπου και θα δούμε ένα σχήμα που έρχεται από την Ουγγαρία, την πατρίδα της καλύτερης πάπρικας και του γκούλας, την πατρίδα του Μπέλα Λουγκόζη και της Τσιτσιολίνα. Το συγκρότημα που θα δούμε λέγεται Mitra, παίζουν ένα είδος progressive με ηλεκτρονικά στοιχεία και αν και υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια, πρόσφατα κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο. Πάμε να τους δούμε και πίσω για φινάλι. Εδώ λοιπόν και πάμε για το σημερινό μας φινάλε. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Πάντα είναι πολύ όμορφα όταν είσαι εδώ. Να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα το ξανακάνουμε σύντομα σίγουρα. Πέρυσι δεν ήρθες καθόλου σε όλη τη σεζόν. Ήσουν απασχολημένη, ιδιαίτερος. Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Ωραία, θα το αναπληρώσουμε φέτος. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω. Για πες λίγο για τους Orphan Land. Οι Orphan Land. Το μήνυμα από τον Orphan Land ίσως να είναι πιο σημαντικό από τους ίδιους τους Orphan Land και αυτό όχι επειδή οι Orphan Land δεν είναι σημαντικοί από μόνοι τους. Είναι δύσκολη η θέση τους, γι' αυτό και προτιμούν μια στάση ουδετερότητας, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν, αλλά μάλλον εκείνοι ξέρουν. Τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν θέλω να τα βάλω σε λέξεις. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αυτό που βλέπουμε σαν μάρτυρες είναι πολύ άσχημο. Δεν μπορώ να προτείνω λύση, δεν είναι η θέση μου, δεν έχω το θράσος να το κάνω. Ωστόσο, το μήνυμα των Orphan Land είναι αυτό που θέλω να κρατήσω. Και νομίζω ότι το βίντεο κλιπ που θα δούμε τώρα τα λέει ωραία από μόνο του. Σε ευχαριστώ και πάλι, Μαρία. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της
επόμενης Κυριακής. Κλείνουμε με τους Orphan Land, Let the Truth Be Known, το κομμάτι για το οποίο επέλεξαν να κάνουν βίντεο και σίγουρα δεν το επέλεξαν τυχαία. Γεια σας. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go.